Κώστα, να δούμε κάτι άλλο. Έχουμε βάλει σε σύγκριση λίγο τις γραμμές των δύο ομάδων για να το σχολιάσουμε και αυτό. Να πάρουμε ένα σχόλιο από εσένα και τον Νίκο. Λοιπόν, Μπάρκας και Πασχαλάκης. Νίκο, τι λες? Εντάξει, δεν έχουν δείξει, μπορώ να πω, δεν έχουν δείξει δηλαδή μεγάλες αποδόσεις εκπληκτικές. Σταθερή. Μπράβο. Δεν έχουμε παλιά τις εποχές, βγάζα μεγάλους τερματοφυλάκες. Mm-hmm. Πέρασα από τον Παναθηναϊκό, πέρασα τερματοφυλακάρες. Ναι. Ματιός, κάτι άλλο, θυμάμαι εποχές μου. Μετά στην ΑΕΚ ο Δελαβίνιας, στον Ολυμπιακό ο Κουρουκλάτος, Κλέτσας και άλλους που ξεχνάω. Εγώ είμαι από Κελεσίδη και μετά. Μπράβο, άσους Κελεσίδες και όλα και τα λοιπά πετάνε. Έχουμε βγάλει τερματοφυλάκαρες. Τώρα δεν είναι μεγάλα νούμερα. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Δεν σου λέει κάτι. Λοιπόν, έτσι. Κώστα. Ισάκθη και οι δύο. Με τον Μπάρκα να είναι σταθερός. Ο Πασχαλάκης να είναι με άριστα το 10-10 και στο άλλο μάτς μπορεί να σου φάει κανένα στραβό. Εκεί είναι ο Πασχαλάκης λίγο. Εγώ πήγα στις προπονήσεις και είδα και τις ατέλειες. Ναι. Στην έξοδο το πίσω δοκάρι, πρόβλημα, στο πίσω κίνηση. Και ρώτησα τον προπονητή τερματοφυλάκο, πρέπει να το διορθώσει του λέω. Λέει το είδες αμέσως, ο Σιαθίτης, λέει πού το είδες. Λέω το βλέπω, λέω, έχει θέμα εκεί. Αλλά πολλά προσόντα, πολύ μπόι, έκρηξη για τον μπόι του πολύ καλή. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από τον Πασχαλάκη. Ναι. Δηλαδή, Μπάρκας. Ο Μπάρκας είναι πολύ καλός τερματοφύλακας, αλλά είναι λίγο σαν κρύος, ρε παιδί μου, δεν είναι... Δηλαδή, αυτό που λέει ο Νίκος, Σαργκάνης δεν είναι, Τελεσίδης δεν είναι. Εντάξει. Ωραία. Πάμε στην άμυνα. Δεν είναι. Πάμε στην άμυνα. Λοιπόν, να δούμε την πεντάδα της ΑΕΚ με Μπακάκη, Λόπες, Τσιγκρίνσκι, Οικονόμου και Βράνιες. Αυτή είναι η πεντάδα που... λογικά θα κατεβάσει ο Καρέρα. Και από την άλλη να δούμε και την τετράδα του Αμπέλ Φερέιρα, που είναι ο Μάτος, ο Ίγκανσον, ο Βαρέλα και ο Γιαννούλης. Αν τους βάζαμε, Νίκο, στη ζυγαριά σαν αμυντικούς, ποια άμυνα σου πιστεύεις ότι... Αυτή δεν μ' αρέσει αυτή. Η τετράδα, έτσι. Μ' αρέσει ΣΑΕΚ. Ωραία, πάμε. ΑΕΚ. Άρα ψηφίζει ΑΕΚ ο Νίκος με Τσιγκρίσκι, Βράνιες, Οικονόμου. Αυτοί, ναι, μου αρέσουν και... όλοι. Οικονόμου, μα είναι ο Τσιγκρίσκι, ο Βράνιες, είναι σκυλιά εκεί. Mm-hmm. Και είναι και καλή ο Μπακάκης. Ναι. Απ' την άκρη, απ' την άλλη βάζει αυτόν. Έχει και το... Έχει και τον Χουλτ. Έχει και τον Χουλτ, ο οποίος mm-hmm. είναι, μ' αρέσει πεντάλα. Είναι ωραία, αλλά η τριάδα αυτή είναι πολύ καλή. Κώστα. Κοίτα. Ο Βαρέλα με τον Κρέσπο πρέπει να παίζουν. Ναι. Οι δυο τους. Ναι. Είναι το καλύτερο δίδυμο. Mm-hmm. Ο Μάτος πολύ καλός, πεσμένος όμως. Και πολύ καλός ο Γιαννούλης. Νομίζω ότι η ΑΕΚ σε τετράδα δεν είναι καλύτερη. Σε πεντάδα είναι καλύτερη. Mm-hmm. Δηλαδή η τετράδα του ΠΑΟΚ αυτή είναι χειρότερη από την πεντάδα της ΑΕΚ. Σε τετράδα αν παίξουν, ο ΠΑΟΚ είναι πιο καλός. Έτσι νομίζω εγώ. Ωραία, πάμε και στα χαφ. Η πεντάδα, όπως λέει ο Νίκος, λέει για την πεντάδα, η καλύτερη. Ναι, την πεντάδα. Ναι. Ναι. Σαν τακτική. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα χαφ. Με τον Λόπες, τον Κρίσιτς και τον Μάνταλο, που τον βάζουμε στα χαφ, έτσι. Θα είναι η τριπλέτα της. Το δεκάρι είναι ο Μάνταλος. Ο Μάνταλος στο δεκάρι, οι άλλοι δύο οι κόφτες, έτσι. Οι άλλοι δύο κόφτες. Σε καλύπτουν, Νίκο? Αυτούς που έχει τώρα η ΑΕΚ, εντάξει, δεν μπορείς. Και αντίστοιχα, να πάμε και στον ΠΑΟΚ, έχουμε βάλει τον Πέλικα ως τρίτο χαφ, αφού παίζει ουσιαστικά και ο ΠΑΟΚ με ένα σύστημα με δύο κόφτες, τον Μίσιτς, τον Εσίτη και τον Πέλικα σε πιο έτσι ελεύθερο ρόλο. Κώστας, εσύ λες, υπερισχύει εκεί... Εγώ λέω ότι ο Μίσιτς από όλα τα χαφ αυτά είναι καλύτερα. Όλους. Ναι. Απλά, αλλά δεν φτάνει ένας. Ο Μίτσης είναι ο πολύ καλός. Ναι. Πάρ' τον επέτατον στη λαϊκή αγορά εδώ, φέρ' τον να τον πουλήσω στο μοναστηράκι. Έλα ρε που είναι ποδοσφαιριστή αυτή τώρα, τρίχες. Δεν πάει να πάρουν το πρωτάθλημα, το πήρε ο Ολυμπιακός, τρίχες είναι. Τρίχες είναι αυτοί, άντε. Και ο προπονητής έπρεπε να είχαν φύγει με 5 βαθμούς μπροστά. Και έχει περάσει ο Ολυμπιακός πρώτος. Και μου λες τώρα παίκτες, Πέλκας, ο Μαύρος και ο,
Ο άλλος, ο τους λες, τι τους λες. Τι είναι αυτή, άμα ήτανε, έπρεπε να και φύγει. Τι... Πάει το πρωτάθλημα τώρα. Στο λέω εγώ. Πάει. Το τίναξε. Το τεινάξατε. Άντε, δεν μπορεί να πάρετε ένα πρωτάθλημα. Θέλετε να έρθει ο Πούσκα, ο Χιντεγκούτη, ο Τζίμπορ. Θέλουμε να τους φέρουμε από τον τάφο. Αυτούς θέλετε για να πάρετε πρωτάθλημα. Τι απάρεις. Πέρασε ο Ολυμπιακός τώρα, που θα τον πιάσει τώρα. Άντε μωρέ τώρα, μωρέ. Παίχτες τώρα και παίζω το Μπέλκα, εξτρέμ το Μπίσερβαρ, το Λιμνιό δεν χαλάει τη χωρίστρα, δεν βρέχονται. Δεν τα βλέπεις αυτά, ρε Θεσσαλονίκη. Να τους βάλεις χέρι. Πάμε με την τριπλέτα μπροστά, το Λιμνιό με τη χωρίστρα και τον έχεις, το Μαύρο. Πώς το λένε το Μαύρο. Εσύ τι. Ο Μαύρο. Εσύ τι. Εσύ τι. Άμα τον δεις τη νύχτα, θα πιάσει κοπή καμιά γριούλα στο Λιώπες. Λοιπόν, δεν κάνει μία, τον βλέπεις. Ο Μπίσες Βαρακούμ και... Ο Λιμνιός. Ναι. Τη βλέπεις τη χωρίστρα. Άμα έχει χαλάσει μια φορά, με φτύσεις. Ο Μπίσες Βαρεργάτης να τρέξει να κάνει, τον πετάει έξω, τον πετάει έξω, τον πετάει αλλού. Τι είναι αυτά. Ο μεσαίος ποιος είναι, ο Αγκμπομ. Τον Αγκμπομ, φέρτο να τον πουλήσω στη... Στο Μοναστηράκι. Σεντρεφόρ είναι αυτός, ρε. Αυτός συνόρθιος είναι να τον έχεις στην πόρτα στα μπουζούκια. Αυτό να εκεί, με ένα ξύλιο στη λάρη και να στην πόρτα να φυλάει. Είναι για μπάλα σεντρεφόρ αυτός. Εσένα δεν μπορεί να σε... Εσύ άμα παίξεις το όπερα τον αντιμετωπίσεις. Και το... η τριάδα της ΑΕΚ μπροστά. Πάμε. ΑΕΚ. Λιβάγια. Ο Λιβέιρα, αν πάει ο Λιβέιρα, Λιβάγια τα κολλάει. Μπροστά, ναι. Έρχεται και ο Μάνταλος, τελειώσαμε. Μια χαρά, ε. Αυτά, τι άλλο να κάνεις. Μάλιστα. Ο Μάνταλος. Στα λέω ωραία, ρε παιδί μου. Αν δε, αν, δηλαδή, ωραία, ορίστε, αυτός πρέπει να ανέβει. Ο Λιβέιρα. Ο Λιβέιρα. Ψηλός, έτσι. Τι καημότα εκεί, τα μπάσιμα όλα. Ο Λιβάγια σφάζεται. Ναι. Σου κάνει τον γκολ, ψάχνεται, κάνει. Ο Μάνταλος θα σου πει, θα σου κάνει. Το Λιβάγια τον ήθελε στον Ολυμπιακό, Νίκο. Ο? Το Λιβάγια στον Ολυμπιακό τον ήθελε. Δεν παίρνω εγώ τέτοια σέντρεφορ, Κώστα. Πάρω στον Ολυμπιακό τι θέλει ο Ολυμπιακός, Λιβάγια. Σέντρεφορ που... Το σέντρεφορ που παίρνω εγώ, όταν είμαι σε ομάδες, θέλω ταχύτητα. Θέλω μπάλα, ναι, να ξέρει, σωματικά προσόντα και που έπαιζε. Ο Μαριλάς θα μου πούνε έπαιζε στη Μαγιόρκα. Ωραία, πόσα γκολ έχει κάνει, τέσσερα. Πώς τα ποιος τον πρότεινε, ο Ραυτόπουλος. Βάλ' τον μέσα, δώσ' του 15 μπουρδουλιές, έτσι λίγο να ματώσει η πλάτη του και να φύγει. Να αντέχει αυτό. Αντέχει, αντέχει. Άντε ρε Κώστα. Κάτι πλάτες αντέχουν. Κωστάκι, ρε. Λοιπόν. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές. Σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις. Με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι. Ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις. Και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι. Για μέρα